Σήμερα στο πρόγραμμα που έχουμε για τους υποψηφίους βουλευτές έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γρηγορίου. Είναι υποψήφιος με το νέο κίνημα Ανή Κύπρος. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλουμε να δούμε ποιος είσαστε, να μας γνωριστείτε. Μάλιστα. Βασικά να μας συστηθείτε είναι... βασικά, συγγνώμη. Γεννήθηκα, είμαι από χωριό, κατάγομαι από την Ψιμολόφου, μέλος πολυμελούς αγροτικής οικογένειας. Έκανα μέρος των σπουδών μου στην Κύπρο, βασικά είμαι απόφοιτος του Ανωτέρου Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Μετά τη θητεία μου στο Σκορδό, κατέφυγα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου τελείωσα το πτυχίο μου και μετά ακολούθησα με τα πτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Drexel της Πενσιλβανίας, όπου πήρα μάστερ και διδακτορικό στο Electrical Engineering. Ακολούθως, έχω κάνει μεταδιδακτορική εξειδίκευση στην πυρηνική ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας. Είχα μείνει εκεί για 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, και επέστρεψα για καλά στην Κύπρο στις αρχές του 1996, όπου και εργοδοτήθηκα στο τότε Inter College. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που αρχίζετε να ασχολείστε με τα κοινά, με την πολιτική. Γιατί επιλέξετε να ασχοληθείτε τώρα με την πολιτική και τα κοινά? Ναι, όντως δεν είμαι πολιτικοποιημένος στη ζωή μου μέχρι τώρα, δεν ανήκω σε κάποιον πολιτικό κίνημα, κόμμα. Είχα την ευκαιρία, την τύχη θα έλεγα, να γνωρίσω την Θέκλα πρόσφατα σε μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου εργοδοτούμε τώρα. Και πραγματικά με εντυπωσίασε. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί της μετά την διάλεξη και η ίδια μου ζήτησε αν θα ήθελα να ενώσουμε δυνάμεις, να βοηθήσω το κίνημα, μου εξήγησε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου πήρε πάνω από 2-3 μέρες και πήγα στα γραφεία και της μετέφερα ότι δέχομαι με μεγάλη χαρά την πρόταση που μου είχαν κάνει για να κατέβω με το κίνημα στις εκλογές. Γιατί επιλέξατε, γιατί δεχτήκατε την πρόταση με την Κύπρος? Πιστεύω ότι η πρόεδρος του κινήματος είναι μια αγνή γυναίκα με πάρα πολύ καλές ιδέες. Τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, μιλάει πολύ ανοιχτά, σταράτα, δεν κρύβεται, δεν υπάρχει καθόλου υποκρισία πίσω της. Οπότε όλα αυτά μαζί νομίζω ότι συνταυτιστήκαμε μονομιάς και απεδέχτηκα την πρόσκληση. Τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να αλλάξετε στην Κυπριακή κοινωνία, τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει? Εντάξει, η κυπριακή κοινωνία έχει αρκετά προβλήματα στη ζωή της. Είμαστε λίγο ή πολύ συντηρητική κοινωνία. Οι θέσεις του κινήματος είναι αρκετά προοδευτικές. Μου έχει αρέσει η κυρίως πολιτική που επιδιώκει το κίνημα, το Κύπρος, που είναι βασικά, μιλούμε για μια εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική. Θέλουμε να προσφέρουμε δωρεάν προς τον Κύπριο πολίτη κάποιες υπηρεσίες, συμβουλές. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία πηγαίνουν εντελώς ανεκμετάλλευτα. Εμείς θα έχουμε γραφεία στις κυριότερες πόλεις της Κύπρου, θα πάρουμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι, θα βοηθούν τον Κύπριο πολίτη δωρεάν, επαναλαμβάνω, ούτως ώστε να μπορέσουν να κατοχυρώσουν κάποια από αυτά τα κονδύλια ή διάφορες άλλες υπηρεσίες, να βοηθήσουμε τον πολίτη, για παράδειγμα, να τον κατευθύνουμε στο σωστό δρόμο, να του κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή, διότι ξέρουμε ότι πολλές φορές όταν θέλεις να κάνεις κάτι στην Κύπρο μας, είναι τόσο πολύ γραφειοκρατικό και πολύπλοκο που πολλοί απλοί άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν τελικά. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεστε σε καθημερινή επαφή με την νεολαία, με τα παιδιά, διδάσκετε. Ποιες είναι οι φοβίες τους και τι είναι αυτό που θέλετε εσείς να τους δώσετε το σπρόξιμο έτσι ώστε να τα καταφέρουν? Γιατί η ανεργία, όπως βλέπουμε, αγγίζει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να κάνετε, ναι, έτσι ώστε να βοηθήσετε αυτούς τους νέους? Όντως, έχω καθημερινή επαφή με επαφές στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ φοβισμένα τα παιδιά. Μιλούμε δηλαδή ότι ο αριθμός των ανέργων των νέων είναι, πιστεύω, πάνω από 20% αυτή τη στιγμή. Είναι ο ψηλότερος μεταξύ των διαφόρων ηλικιών. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν, μπορούν να πρωτοπορήσουν, μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό που με λυπεί κάποτε είναι ότι το όνειρο του μέσου όρου Κύπριου φοιτητή είναι να εργοδοτηθεί στο δημόσιο. Αυτό πρέπει κάπως να το σταματήσουμε. Δηλαδή,
είτε προωθώντας περαιτέρω την ιδιωτικό τομέα, είτε βάζοντας λίγο χειρόφρενο τέλος πάντων στα ωφελήματα και όλα αυτά που προσφέρει ο δημόσιος τομέας, που το έχει γίνει, ας πούμε, το όνειρο του κάθε νέου επιστήμονα. Εντάξει, με διάφορους τρόπους να τους δώσουμε το κουράγιο, το θάρρος, να πάρουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν μικρές επιχειρήσεις, ίσως με ανάλογα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ίσως να μην γνωρίζουν οι νέοι, να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους, διότι πάντα τα πρώτα βήματα είναι τα πιο δύσκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι βουλευτές. Γιατί ο ψηφοφόρος να επιλέξει εσάς και όχι κάποιον άλλον υποψήφιο βουλευτή για να μας αντιπροσωπεύσει στο κοινοβούλιο? Πιστεύω ότι σαν κόμμα είμαστε αγνοί, δεν είμαστε διεπλεγμένοι με οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα. Είμαστε αυτοί που βλέπετε, είμαστε αυτοί που είμαστε. Θα είμαστε μια διαφορετική φωνή στη Βουλή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, να δουλέψουμε, να σπρώξουμε, να προωθήσουμε.